Εδώ όμως είπατε εσείς ότι το Καστελόριζο είναι απομακρυσμένο, ενώ εγώ σας είπα ότι είναι στη συστάδα της Δωδεκανής. Όχι, δεν καταλάβατε. Παρακαλώ. Το Καστελόριζο είναι απομακρυσμένο από τη Ρόδο. Αλλά είναι κοντά στις ακτές της Τουρκίας. Εντάξει, τι να κάνουμε, η γεωγραφία το έβαλε κοντά στις ακτές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ανήκει στη συστάδα της Δωδεκανήσου και δεν περιγράφεται στις περίφημες συνθήκες, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν είναι έτσι. Υποτιτλισμένη και με δεκάδες χιλιάδες αναπαραγωγές, τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας προβάλλουν την τοποθέτηση Ροζάκη στην εκπομπή αντιθέσεις της Κρήτη TV, που προκάλεσε σάλο και αντιδράσεις με συνέπεια την αποπομπή του. Οι ατυχείς και προσωπικές, όπως εκ των υστέρων χαρακτηριστικά, δηλώσεις Ροζάκη επιστρατεύονται στην τουρκική προπαγάνδα, με προφανή στόχο την ώρα που ο Ερντογάν διεκδικεί συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και κλιμακώνει με απαράδεκτο τρόπο τις προκλήσεις. Το ίδιο δεν συνέβη. Απομονωμένο το Καστελόριζο. Δεν είναι συνέχεια δηλαδή του ελλαδικού νησιωτικού χώρου κατ' εσάς? Είναι συνέχεια, αλλά τι σημαίνει οπότε, συνέχεια? Οπότε πώς είναι απομονωμένο? Απομονωμένο σημαίνει, αν κάνω λάθος, και θέλω να μας το εξηγήσετε απόψε, γιατί προξενεί αίσθηση και είναι και είδηση, αν θέλετε. Θέλω να μας το εξηγήσετε. Δεν είναι συνέχεια, κύριε. Δεν είναι σε συνέχεια. Μάλιστα. Είναι σε απόσταση. Με την ίδια λογική είναι σε απόσταση και η Γάβδος από την Κρήτη, ξέρετε. Είναι και αυτή αμφισβητήσιμη? Αναλυτές διεθνούς κύρους υπογραμμίζουν σε κάθε τόνο ότι δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη περίπτωση, αλλά για συντονισμένη γραμμή σχεδόν ολόκληρης της ομάδας Συμβούλων Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, αναφέροντας ότι το ερώτημα που προκύπτει εύλογα είναι αν μέσω ελεγχόμενων διαρροών υπάρχει συγκεκριμένη ατζέντα. Τη στιγμή μάλιστα που στο συγκεκριμένο κλίμα έρχονται να προσθεθούν διαρροές οι οποίες κάνουν λόγο για συμφωνία περιορισμένης επίρρειας των ελληνικών νησιών με την Αίγυπτο, μηδενική για τη Μεγίστη, μόλις 20% για την Κρήτη. Εκπροσωπεί, κατά τη γνώμη μου, μία σχολή η οποία κυριάρχησε στην Ελλάδα ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 90 και μετά. Συνδέθηκε, δεν είναι τυχαίο ότι έχει συνδεθεί έτσι συμβολικά και πραγματικά με τον κύριο Σιμίτη και την περίοδο αυτή που λέμε περίοδο του εξυγχρονισμού. Και στη συνέχεια υπήρξε σύμβουλος και του κύριου Κοντζιά, και ήταν μέχρι πρόσφατα σύμβουλος στο Υπουργείο Εξωτερικών. Εκπροσωπεί, κατά τη γνώμη μου, μια αποτυχημένη στρατηγική των ελληνικών ελίτ που διαχειρίστηκαν τη σχέση με την Τουρκία σε όλη τη μεταπολίτευση, αλλά κατεξοχήν από το 90 και μετά. Αυτό το κλίμα είναι συνολικά το κλίμα της μεταπολίτευσης. Δεν είναι κάτι, δυστυχώς, έτσι, παρότι είχαμε το Πατριωτικό Πασόκ, είχαμε τον Ανδρέα που για ένα διάστημα, ας πούμε, έλεγε κάποια άλλα πράγματα. Εκ των πραγμάτων, τα πράγματα πήγαιναν εκεί. Οι Έλληνες άρα πέρασαν. Λέτε ότι είναι πολιτικό. Ο Άγγελος Συρίγος, ωστόσο, μιλώντας στις αντιθέσεις, ξεκαθάρισε ότι η Κρήτη ως το μεγαλύτερο νησί σε έκταση και πληθυσμό υπερκαλύπτει μόνη της την υφαλοκρηπίδα του Καστελορίζου. Ας υποθέσουμε ότι ανατολικά της Κρήτης δεν υπήρχε κανένα νησί. Ούτε η Κάσος, ούτε η Κάρπαθος, ούτε η Ρόδος, ούτε το Καστελόριζο. Η Κρήτη μόνη της είναι τόσο μεγάλο νησί που η υφαλοκρηπίδα της φτάνει και υπερβαίνει την υφαλοκρηπίδα του Καστελορίζου. Οι Τούρκοι επιδιώκουν οριοθέτηση μόνο για το Καστελόριζο ακριβώς για να αποφύγουν την επίρρεια, και εδώ να τονώσω το συνέστημα, το τοπικιστικό συνέστημα των ακροατών μας, της Κρήτης, η οποία ως το πέμπτο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου και το πρώτο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδος από πλευράς και πληθυσμού και εκτάσεως, μπορεί να φτάσει ως και την υφαλοκρηπίδα του Καστελορίζου.